και τον Γιάν Κούνας, οι πέντε του Σκαριόλο. Πρώτη επίθεση επιτυχημένη με το jump shoot από τον Βασίλη Σπανούλη. Διαμαντίδης με πλάτη, για να δούμε αν θα παίξει. Έχει αυτή την ικανότητα να πάει στο pivot, να παίξει ένας εναντίον ενός, το κάνει. Και η μπάλα είναι ένας καθηγητής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Με τόσες απουσίες η Σερβία έφτασε στη δεύτερη θέση. Εδώ είδαμε, πήγε μέχρι το lay-up από την πάσα ευνηδιασμού του Διαμαντίδη. Γασικεβίτσιους. Τώρα είναι και ο Καλάθης που έχει αυτό το στυλ. Πάνε σε άλλο ένα έξοχο Καλάθη ο νεαρός. Τον Μοσγκόφ και τον Φριτζόν, η πεντάδα για την Κίμκι. Καλάθης, Φώτσης, καλό passing game μέσα στον Πέκοβιτς. Εδώ δεν έχει κανένα πρόβλημα σε πρώτο χρόνο με τον Φώτση. Υπάρχει όμως το επιθετικό από τον Περπέρογλου. Άρα αυτά όμως και οι δύο προπονητές θα θέλουν την νίκη για λόγους γοήτρου. Τρίπον τη βόμβα από τον Αντώνη Φώτση. Σπανούλης, τρυπάει την άμυνα, φθάνει στο Καλάθη. Μην χάσει τον Φριτζόν. Καλή άμυνα, να οι προϋποθέσεις του ευνηδιασμού με τον Περπέρογλου. Να τον περιχεί. Καλάθης μέσα στον Πέκοβιτς. Καλή κίνηση, παίρνει ο ίδιος το rebound, τελειώνει την φάση. Καρτό. Πήγε μέσα ο Σπανούλης, split out, γυρνάει μπάλα, Περπέρογλου φτάνει μέχρι το lay-up. Πολύ ωραία σερ παιχνίδι τώρα, υπάρχει μισμάτσο εκεί, το εκμεταλλεύεται ο Πέκοβιτς, goal foul, δεν μπορεί να βγει. Να εκδηλώσει η επίθεση, τρία τώρα θα πάρει την επίθεση ο Διαμαντίδης, όπως ξέρει να κάνει πολύ καλά. Την τελειώνει τον Τεφτόκας που είναι παραπλησμένο με 3, τώρα θα επαναφέρει και τον Μοσγκόφ. Η ώρα του Ντρου Νίκολας, πυροβολή για 3. Rebound από τον Σπανούλη που θέλει να τρέξει, έχει γυρίσει όμως η άμυνα της Κίμπκι. Καλή σκέψη για πάσα στον Φώτση. Τελειώνει ιδανικά ο Αντώνης Φώτσης. Αμπέθας. Θέλει να ποστάρει τον Ντρου Νίκολας ο Λάγκφορ, του αλλοιώνει την προσπάθεια ο Αμερικανός. Θέλει να βγάλει και ευνηδιασμό. Σε στυλ προπόνηση, Ζάψογλου. Περπέρογλου εκτελεί για 2. Στα 13 δευτερόλεπτο ο Καλάθης. Πάει μέσα, υπέροχη πάσα. Τελείωμα εξαιρετικό και από τον Νίκολα Πέκ. Ακόμη καλύτερο παίχτη. Κοιτάξτε, υπέροχη πάσα. Στον Πέκοβιτς δεν έχει κανένα πρόβλημα. 50-44, 5-30. Τέπιτς. Να ένα καλάθι από τον Μιλένκοβ Τέπιτς. Ως ο Νίκολας. Ενώ βλέπουμε το lay-up από τον Ντρου Νίκολας. Εκτελεί για 3 μέσα. Έτοιμο καλάθι στον Πόγρη από την υπέροχη assist του Νίκ Καλάθι. Pick and roll με Διαμαντίδη και Πέκοβιτς, νικάει με αν είναι παίχτες οι οποίοι σίγουρα στην πορεία Σπανούλης, Διαμαντίδης που είχε τον τραυματισμό να έρθουν εκεί που πρέπει. Γκολ με Καλάθη, Τέπιτς και Ντρου Νίκολα στην περιφέρεια Παναθηναϊκός. Ο Αμερικανός εκτελεί για 3. Στην θέση του με πιο χαμηλό σχήμα ο Γιάν Κούνας, στα 2 δευτερόλεπτα από πολύ μακριά, φοβερό καλάθι Ντρου Νίκολα Σόου, γκολ φάουλ και πάει και κοιτάξτε από πόσο μακριά, από τα 8 μέτρα, πυροβολή για 3, παίρνει και φάουλ, Ντρου στις κερκίδες. Ακολούθησε στο μαρκάρισμα ο Γιάν Κούνας, πήγε μέσα και νέο φάουλ, αν ευστοχίσει και στην δεύτερη ο Σκαριόλο. Ζήτησε να πάρει τέμα. Σε Λάγκφορτ, για να δούμε. Ό,τι χειρότερο. Λάθος από τον Λόπεθ, κλέβει ο Διαμαντίδης. Εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος αμυντικός στην Ευρώπη. 77-72. 7 στις 8 στα τελευταία λεπτά. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα.
78-72 η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κίμκι, 2-2 για τους πράσινους.